Ευχαριστούμε ότι από εδώ και μπρος να είναι ένας χώρος ζωντανός για να μας δίνει τη χαρά να αναδειχθεί ο πολιτισμός και να γίνει και ο κήπος τους όπως τον ορειτευόμαστε και ο Δήμος σε συνεργασία και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκαγιοπουλίου και με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το χώρο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε το όνειρο και της περιοχής αλλά και της πόλης μας για αυτό το χώρο πραγματικότητα. Όμως χαρά να πούμε σήμερα ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς εδώ τους καλλιτέχνες οι οποίοι κοσμούν την πόλη μας. 5 χρόνια που τους γνωρίζω όταν ήμουν και εγώ στον παμικρασιατικό πρόεδρος και γνωρίζω τη δουλειά που γίνεται και την ποιότητα, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και να πούμε ότι είναι ερασιτέχνες. Προσφέρουν, δεν τους προσφέρουμε. Χαιρόμαστε που η δημιουργία τους έχει φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Χαιρόμαστε που στολίζουν την πάλη μας και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι παράδειγμα το πώς μπορείς να οργανώσεις τον πολιτισμό, να έχεις αποτέλεσμα και η δραστηριότητά τους έχει απλωθεί σε όλο το Δήμο και καλύπτουν πάρα πολλές πλευρές τη δραστηριότητα του πολιτιστικού γίγνεσθε στην πόλη μας. Επειδή το θέμα τους είναι επίκαιρο όσο ποτέ και πρέπει να αγωνιζόμαστε να υπάρχει ειρήνη στη Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο, αυτό δεν γίνεται χωρίς τη δική μας προσπάθεια. Είναι γνωστό ότι αυτοί που κατέχουν τον πλούτο, τα γεράκια, αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στα δικά τους τα συμφέροντα, στόχος τους είναι για τα κέρδη τους, ακόμα να φτάσουν και στο σημείο να ματοκυλήσουν τον κόσμο, χρειάζεται αντίσταση και αυτό δεν γίνεται με το μιλητό. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται να είμαστε όρθιοι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κρατούμε την ειρήνη παντού και σε αυτό συμβάλλουν με τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες το μουσικό σχήμα του Παμικρασιατικού και ο Παμικρασιατικός με όλη του τη δραστηριότητα. Την Κυριακή συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Ξέρουμε να τραγουδούμε, ξέρουμε να χορεύουμε, αλλά ξέρουμε και να αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας, για τους εργαζόμενούς μας, για την λαϊκή οικογένεια, για να έχει ζωή, για να μπορούμε να πορευόμαστε, να είμαστε όρθιοι, για να είναι η ζωή χαρά και όχι τιμωρία και για να είναι όμορφη πόλη μας πρέπει να υπάρχει δουλειά και δεν πρέπει να υπάρχει φτώχεια και τα παιδιά μας να μείνουν στην εξάρτηση. Άρα, στη μεγάλη κινητοποίηση που διοργανώνουμε την Κυριακή 8 η ώρα το πρωί να μην λείπει κανένας. Εκεί θα δείξουμε ποιοι είναι αυτοί που χτίζουν αυτό τον τόπο και θα τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες. Αυτούς που μας τρομοκρατούν και τα ζυζάνια να απομονώσουμε που σπέρνουν την ιτοπάθεια και την απογοήτευση. Ενωμένοι όλοι μαζί, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, απλώνοντας το χέρι ο ένας τον άλλον, Κυριακή 8 η ώρα όλοι μαζί στην πλατεία Γεωργίου να πλημμυρίσουμε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στη μεγάλη κινητοποίηση που έχουμε μπροστά μας. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και εκφράζοντας και την πόλη μας το σχήμα, το μουσικό του Παμικρασιατικού με όλους τους πρωταγωνιστές του να έχουν διάρκεια όσο και η ζωή αυτής της πόλης. Καλή συνέχεια.